Ο Ολυμπιακός επικράτησε τη Σιμική με 82-75 και ολοκληρώσε με νίκη τις υποχρεώσεις του στην φετινή Ευρωλίγα. Σε ένα match, στο οποίο ο Σάσα Βεζέγκοφ ήταν για ακόμα μια φορά εξαιρετικός. Είχε 20 πόντους και 11 rebound, 9 τα οποία ήταν επιθετικά. Εξαιρετική εμφάνιση και από τον Γιώργο Πρίτεζη, ο οποίος ήταν στην κυριολεκσία άχαστος 4 στα 4 δίποτα, 1 στο 1 τρίποτο, 3 στι 3 βολέ και 4 rebound. Όσον αφορά στον Βασίλη Σπανούλη, στο τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς είχε μόλις ένα πόντο αλλά και εννέα ασίστ με τον Γιώργο Μπαρτζόκα να αναφέρεται στον Σπανούλη αλλά και τον Πρίτεζη για το γεγονός αν ανφότεροι θα συνεχίσουν την καριέρα του στον Ολυμπιακό για ακόμα ένα χρόνο με διαφορετικά όμως δεδομένα. Ο Βασίλης είναι και μεγαλύτερος. Και δεν είναι δίδυμο. Δηλαδή, δεν είναι... ένας μπορεί να πάρει μια απόφαση τέτοια, άλλος μπορεί να πάρει άλλη απόφαση. Ας ξεκινήσει λοιπόν με τον Βασίλη και καταλαβαίνω ότι είναι λογικό να συζητιέται. Βλέπω ότι έχετε κάνει και άρθρα για αυτό το θέμα. Ε, εμείς δεν θέλαμε σε κανένα περίπτωση να τον πιέσουμε να συζητήσουμε τώρα. Είναι μια απόφαση που να πάρει μόνος καταρχήν με την οικογένειά του. Μετά με τους ιδιοκτήτε να μιλήσει και φυσικά να ληφθεί και η γνώμη, γνώμη, δικιά μου ή ε, να ληφθεί υπόψη. Ε, ε εν πάση όμως θα το μάθετε γιατί καταλαβαίνω ότι είναι σημαντικό, αλλά ειλικρινά δεν έχω κανένα νέο να σας πω τώρα. Ε, ο Γιώργος είναι μια άλλη περίπτωση. Ε, είναι και αυτός, καταλαβαίνετε, ότι ο Ολυμπιακός όλα τα τελευταία χρόνια με αυτούς τους δύο παίκτες κυρίω, αλλά και με άλλους Έλληνες και κάποιους ξένους που βοήθησαν, αλλά και προπονητές και όλη την ομάδα εδώ πέρα, γιατί ποτέ οι ομαδικές επιτυχίες αλλά και οι ομαδικές αποτυχίες δεν είναι μόνο ενός. Ε, όλοι εδώ καταφέραμε πολλά πράγματα. Από τότε βέβαια έχουν περάσει κάποια χρόνια στα οποία η ομάδα μα ε, δεν είναι στο ίδιο επίπεδο που ήταν στο παρελθόν. Ε, ίσως μας εκπλήσει όλου και τι γίνεται στην Ευρωλίγκα. Έχει αλλάξει το format. Έχει, καταρχήν αλλάζει το μπάσκετ. Χρόνο με το χρόνο. Είναι τελείω διαφορετικό το άθλημα. Και ε, όπω βλέπετε, αλλάζει το παιχνίδι. Ε, θέλει ένταση, θέλει αθλητικότητα. Ε, Αρχίζει και είναι δύσκολο για του βετεράνου να ακολουθήσουν. Είναι πολλά τα παιχνίδια. Δεν ξέρω αν του χρόνου θα έχουμε συμμετοχή στο ελληνικό πρωτάθλημα ή δεν θα έχουμε. Είναι κάτι που κανεί δεν ξέρει. και Πρέπει να μετρήσουμε όλε τι παραμέτρου και όλα τα δεδομένα. Ε, επαναλαμβάνω για, το, για του δύο αυτού παίκτε. Θα μάθετε λίγο αργότερα αφού συζητήσουμε ε, στα ιστορικά τη ομάδα και προφανώ πρέπει να βγει και προ τα έξω.